Ξένια, για το ζεστό κλίμα. Μια ζωή περνώ από τα αρκαλοχώρια, αλλά τώρα είμαι εδώ με άλλη ιδιότητα και πραγματικά αυτό θεωρώ πολύ σωστή επιλογή που κάναμε να έρθουμε εδώ στον Αρκαλοχώρι, με ένα περιφερειακό δήμο, αλλά ένα δήμο ο οποίος έχει πολύ, πολύ ισχυρό και, να μην πω τη λέξη λαμπρό, αλλά πολύ αισιόδοξο μέλλον, εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως θα τα συζητήσουμε συνέχεια και όπως τα είπαμε και με τον Δήμαρχο πριν και με τους άλλους συμπολίτες. Εγώ θα ήθελα όμως πριν μιλήσω έτσι ως αντιπρόεδρος κυβέρνησης να πω ορισμένες σκέψεις, περισσότερο ως συντοπίτης, όπως ξέρετε και εγώ κατάγομαι από τη Γεράπετρο. Έχουμε λοιπόν κοινό τόπο, κοινό πολιτισμό, κοινές μαντινιάδες και κοινά προβλήματα. Θυμόμαι από την εποχή που ήμουνα στο σχολείο στην Ιεράπετρα να ακούω για το βόρειο δικό άξονα, να ακούω για το νότιο δικό άξονα, να ακούω για το δρόμο από τη Ιεράπετρο στο Ηράκλειο που θα ήταν πιο σύντομα και πιο κοντά και πιο εύκολα, και είμαστε τώρα δεκαετίες μετά να διαπιστώνουμε ότι βασικά μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι ακόμα ανοιχτά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τώρα τη δυνατότητα να συζητούμε για τη λύση τους. Και πιστεύω ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε αυτά τα προβλήματα να λύνονται. Βέβαια δεν θέλω να μηδενίσω, πολλά έγιναν στον τόπο τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει, ειδικά στην Κρήτη, είναι ότι οι ανάγκες τρέχουν πιο γρήγορα από τις λύσεις που δίνουμε. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Κρήτη δεν είναι απλώς μια περιφέρεια της Ελλάδας, αλλά είναι μια περιφέρεια με διεθνή δραστηριότητα, με παγκόσμια ταυτότητα και λόγω του πολιτισμού και λόγω του τουρισμού, αλλά και λόγω της γεωστρατηγικής θέσης που έχει. Είναι εντυπωσιακό να διαβάζει κανείς την ιστορία και να βλέπει από τα πολύ αρχαία χρόνια ως σήμερα ότι πάντα αυτό το νησί έπαιζε ένα ρόλο συνδετικού κρίκου